Κάτσε να παρώ τη χάφιση. Οχι! Γάμο το κέρατο μέσα. Καλημέρα σε όλους σας. Αυτή τη φορά κυριολεκτικά καλημέρα είναι 7 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε πάλι στο νησί μας. Abandoned Island Hardcore. Και αυτή τη φορά είμαι το πρωί επειδή είναι κάπως περίεργη εβδομάδα αυτή, οφείλω να πω. Αυτή τη βδομάδα ήταν η πρώτη μου βδομάδα που πήγαινα ένα πανεπιστήμιο και μπορώ να πω ότι το πρόγραμμα είναι κάπως πιεστικό, δύσκολο, ειδικά για μένα που έχω πάρα πολύ μεγάλη μετακίνηση αλλά κοιτάξτε, α μην μιλάμε για αυτό, α μιλήσουμε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Είχα κάνει ένα live stream λοιπόν και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά ωραία. Κάναμε πάρα πολύ δουλειά. Επίση έκανα μετά δουλειά, αρκετή δουλειά. Πολύ και δουλειά off camera. Οπότε το νησί όταν ανέβω πάνω θα είναι σε μια τελείω διαφορετική κατάσταση από την τελευταία στιγμή με είδατε. Όσοι λοιπόν ε, είσαστε όμως στο YouTube και δεν είδατε το live, ή φύγατε νωρί. Άμα θέλετε να το δείτε, θα έχω ένα link στην περιγραφή που πηγαίνει στο στιγμιότυπο, δηλαδή σε εκείνη τη μετάδοση, στο Twitch. Οπότε θα μπορείτε να το δείτε όποτε θέλετε. Όμω, α μην πολυλογούμε. Α πάμε πάνω και βλέπετε εδώ κάποια πράγματα όπω αυτό. Αυτό το έφτιαξα τώρα το βιβλίο και θα σα εξηγήσω τι παίζει. Ξέρετε αυτό με το ντουβάρι, με τα comments που κάνω, Ξέρετε ότι γράφω κάθε φορά στο ντουβάρι ένα challenge αλλά επειδή παρατήρησα ότι μένουν κάποια projects πίσω καθώς γράφω στο ντουβάρι και προσπαθώ να κάνω τα challenge θα έλεγα άμα θέλω να τελειώσω κάτι πριν ολοκληρώσω κάποιο, κάποια πρόκληση θα έλεγα να τη γράφω εδώ, σε αυτό το βιβλιαράκι και να τα έχουμε όλα μαζί σαν ένα αρχείο να είναι με τα challenges. Οπότε αν δεν ολοκληρώσουμε κάποιο challenge θα είναι εδώ και θα μπορώ πιο μετά να το ολοκληρώσω. Αλλά αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βίντεο θα εξακολουθώ να διαλέγω κάποιο comment από αυτά που μου αφήνετε για να βάλω νέα challenge. Οπότε τέλειωσα με αυτά που θέλω να πω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, πάμε να σας δείξω μία το νησί. Αρχικά βλέπετε εδώ πέρα λίγο καλύτερη κατάσταση. Έχω βάλει αυτά τα γρασίδια. Εδώ, επειδή έκλεισε ο χώρος με τις φάρμες, επειδή έκλεισε, εδώ πέρα ήταν ένα κλειστό χώρο. Πάω να φτιάξω μία λίμνη. Και έβαλε ένα stone monument. Έφτιαξα ένα κόμπι στο monument στη μέση. Με ένα καταράκτη εδώ πέρα μικρό. Ε, και έβαλε και λίγη διακόσμηση εκεί. Πλάγια. Κάποια ωραία πράγματα. Είχα δει και κάποια ωραία πράγματα πιο παλιά. Και γενικά μου αρέσει να χτίζω και να διακοσμώ. Οπότε ναι, διακοσμώ λίγο το χώρο. Μεγάλωσα πολύ τι φάρμε. Βρήκα πατάτε σκοτώνοντα ένα ζόμπι. Και βρήκα και beetroot Επειδή είχαμε βρει ένα νέο τέτοιο Mineshaft και είχε πάρα πολλά τέτοια Καρότα στο full Οπότε δεν θα έχω θέμα με το φαΐ Και εδώ πέρα φυσικά Melon pumpkin seeds μα άπειρα εκεί κάτω εδώ έχουμε το Tree Farm το οποίο έχει μεγαλώσει, αυτό είναι ένα δέντρο διακόσμησης, δεν έχει καμία σχέση με αυτά Αλλά ας φύγουμε λίγο γιατί έφτιαξα αυτό εδώ που ήθελα Το τετράγωνο μεγάλο με όλα τα saplings, όλα τα saplings είχαν φτιάξει αυτό το τετράγωνο και το σκάψα από μέσα. ούτε στο live το έκανα, αυτό ήταν off camera τελείω, επειδή θέλω απλά να το χτίσω. Και πρέπει να βάλω κάτι τέτοια και από πίσω, αλλά αυτά είναι κάτι σαν ρίζε που τα φτιάξα εγώ τεχνητά είναι. Αυτέ οι ρίζε και καλά πέφτουν στο νερό από το μεγάλο κορμό του δέντρου. Και εδώ πέρα έχουμε αυτό το χώρο μέσα. Και δεν ξέρω πραγματικά τι θέλω να κάνω με αυτό. Ε, σκεφτόμουν enchanting room. Ε, αυτό που θέλω να κάνω είναι να το σκάψω από εδώ πέρα και να το κάνω να πηγαίνει πάνω να φτιάξω ένα μεγάλο κορμό που ανεβαίνει και πάνω να έχει δωμάτια και τέτοια και να βγαίνει με θέα τον ουρανό ε, δεν ξέρω πραγματικά το να το κάνω, άμα θέλετε μου προτείνετε πράγματα επίσης κάναμε όλο αυτό το περίβλημα αυτό το είχα αρχίσει στο live, το τέλειωσα τώρα είχα αφήσει κάποια κομμάτια έτσι να έχουμε ένα περίβλημα να φαίνεται πιο ωραίο, πιο οργανωμένο Τώρα με το φωτισμό θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θα πρέπει να τελειώσω τώρα σε αυτό το βίντεο και αυτά εδώ τα δύο. Γι' αυτό είχα μαζέψει και κάποιο Glowstone Dust, είχα πάει Nether αμέσω πριν να αρχίσει το record. Επίση στο Chicken Farm έχει πολύ πράγμα. Μόλι γεμίσει, θα τα πετάω. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Ε, το έφτιαξα λίγο πιο ωραίο. Έβαλα και αυτά εδώ, να μην φεύγει τίποτα έξω. Έχουμε εδώ τι κότε. Έβαλα και αυτά εδώ, αυτέ τι ωραίε λάμπε μου αρέσουν. Οπότε Μας μένει να ολοκληρώσουμε mob farm Το οποίο πιστεύω στο, σε live θα το κάνω Για τώρα θα αρχίσω να κάνω πιο πολλά live streams Αυτό είναι σίγουρο Πάρα πολύ περισσότερα live streams Μ' αρέσει πολύ Ειδικά στον νησί Επειδή δεν παίζω πολύ νησί Και θέλω να κάνω πολλά πράγματα Θα κάνω σε live streams Οπότε θα σας αφήνω κάθε φορά links Οπότε κάνω κάποιο live stream εδώ και φυσικά τελειώσα γι' αυτό εδώ, έφτιαξα ένα ωραίο design με τα stairs και τα slabs και το έκανα φαίνεται και καλά σαν γέφυρα, <laughs> πιο ωραία. Οπότε είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, να πάμε στο comment της ημέρας, χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο. Είναι από την Μαρία Ρόκο και μου είχε πει να φτιάξω ένα στάβλο από τέτοιο. Από για το bone άλογο τέλο πάντων. Άμα δεν ξέρετε, αυτά τα bone άλογα τη είχαν κάνει έκρηξη κεραυνού, βρίσκονται όλα εκεί πέρα. Οπότε μπορώ να πάρω ό,τι θέλω θα το βάλω στο ντουβάρι και λέω να το μαζέψω αυτό, να μην το κάνω κατευθείαν το στάβλο, επειδή πρέπει να φτιάξω ένα νέο νησάκι για στάβλο. Θα έλεγα να ασχοληθώ με το δρόμο εκεί κάτω, επειδή είχα μαζέψει μπόλικα, οπότε θα ήθελα να φτιάξω ένα brewing room. Οπότε 11. Ε, κάνε ένα στάβλο. Στάβλο, τι στάβλο. Ε, Μαρία Ρόκο. Οπότε, επειδή θέλω αυτό το challenge να το κρατήσω για μετά, θα ασχοληθούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο με αυτό, θα ανοίξω το βιβλίο και θα γράψω. Θα απλά θα τα έχω έτσι και πάντα done... Οπότε το ανοίγει και βλέπει τι έχει εδώ πέρα. Θα τα έχω σαν αρχείο αυτά, για να μπορώ να τα κάνω όλα μαζεμένα. Επειδή ακριβώ όμω δεν θέλω να προσπερνάω comments τη ημέρα, δηλαδή δεν θέλω να κάνω επεισόδια που δεν θα διαλέγω comment, γι' αυτό θα τα κρατάω έτσι σε ένα αρχείο. Οπότε όπω είπα, θα ασχοληθούμε με το χώρο εδώ κάτω στο σημερινό επεισόδιο. Έχει φωτισμό εδώ. Ε, ας βάλω. Δεν θέλω να μου βγει καμιά χλαπάτσουπα. Α, μαν, δεν το έχω κληρώσει. Αυτό... πρέπει να μαζέψω πάρα πολύ τέτοιο. Stone. Πρέπει να κάνω stone bricks. Και εδώ πέρα, επειδή δεν θέλω να ασχοληθώ υπερβολικά πολύ με το underground χώρο και θέλω να είναι πιο πολύ νησί ο κόσμος, λέω να βάλω ένα end... Όχι, okay, τι λέω, Nether Portal. Οπότε θα έχουμε δύο τέτοια και εδώ θα είναι το Nether Portal μα. Οπότε θα φτιάξω το χώρο έτοιμο, έτσι. Θα έλεγα το Nether Portal να μην είναι έξω, αντιθέτω να είναι εδώ μέσα. Το είχα δει από ένα από αυτά που μου στείλατε, τα screenshots. Γιατί μπορώ να πω ότι χτίσατε απίστευτα ωραία μερικοί. Την ιδέα για τη λίμνη την πήρα από έναν από εσά. Την ιδέα για το. Nether Portal εδώ μέσα την πήρα επίση από έναν από εσά. Την ιδέα για το μεγάλο Treehouse εκεί πέρα με δωμάτια και αυτά την πήρα επίση από έναν άλλον από εσά. Δηλαδή. Μου δώσατε πάρα πολλές ιδέες και χαίρομαι που είχε, πλάκα, είχε επιτυχία τέλος πάντων που έκανα το World Release και είδα ανταπόκριση. Οπότε θα κάνουμε κάθε 10 επεισόδια όπως είπα και θα σας θέτω κάθε φορά διαφορετικό challenge για να έχει πλάκα. Εδώ πέρα είχα αφήσει και κοτόπουλα από ό,τι βλέπω. <χω> ναι, είχα σκοτώσει μερικέ κόντε. Ωραία, άρα θα τα πετάξω εδώ μέσα. Θα πάρω τα σάπλινγκ εκτό. Θα αφήσω κρέατα. Σκάσε αράχνη. Ε... Κάτσε να φαίνονται έτσι. Ωραία, να μην πονάει το CD. Ωραία. Ωραία. Αυτό εδώ είναι λίγο useless, αλλά κανονίζονται όλα σιγά σιγά με τον χρόνο. Θα φτιάξω και λίγα quartz, οπότε δεν ξέρεις που θα χρειαστούν. Θα τα πετάξω στο χώρο με τα blocks. Θα φτιάξω και άλλο ένα chest με blocks, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω έτσι. Και από ό,τι βλέπετε έκανα ένα jack o' lantern, ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια να κάνω κάτι ωραίο, <laughs> αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή αυτά θέλω να φεύγουν από τη μέση, θα τα κάνω έτσι και καλά stone brick. Ε... εδώ, εδώ. Α, και επίση θα σα μιλήσω για κάτι ακόμα τελευταίο. Όσοι παίζετε ακόμα Pokémon Go και θέλετε να έρθετε μαζί μου, να ξέρω ότι θα με πειραιά. Σχεδόν κάθε μέρα θα με πειραιά. Όλη τη βδομάδα βασικά, εκτό από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα με πειραιά εγώ για τη σχολή. Οπότε μετά πηγαίνω για Pokémon Go συνήθω στον Φλίσβο. Που είναι η καλύτερη θέση για Pokemon Go. Οπότε, ποιο θέλει, έρχεται πραγματικά. Μου λέτε στο Facebook και σα συναντάω εκεί, okay, φιλίζω. Και απλά παίζουμε μαζί Pokemon Go. Συνήθω έχω και ένα-δύο φίλου μου μαζί. Οπότε θα μπορούσαμε να περνάμε και έτσι καλά. Να κάνουμε τι βλάκε, να λέμε και δίλε. Κάτσε εδώ, θα ανοίξω μια βρώμικη πόρτα. Και το λέω βρώμικη, λε και θα είναι βρώμικη, τι λέω. Ε, μια παρόμοια τέτοιου είδου πόρτα θα πάει σε ένα χώρο όπου θα έχει από τη μία μεριά. Πούντα. Κάπου τα είχα μαζέψει. Πρέπει να τα εδώ μέσα. Ναι, θα έχει από τη μία μεριά Netherward Farm. Επειδή και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, και απ' την άλλη μεριά θα έχει brewing stands και τέτοια πράγματα. Και coldron, άμα χρειαστεί coldron. Αν και δεν νομίζω αμφιβάλλω, θα φτιάξω ένα infinite water τέτοιο. Οπότε δεν θα έχουμε θέμα με τα coldron σκάσια. <σχυρλίξει> πρέπει να την κανονίσουμε, δεν μπορώ άλλο. Εκεί, έτσι. Οπότε θα χρειαστώ λίγο ξύλο. Βασικά, έχω ήδη πάνω μου. Θα φτιάξω πόρτε. Εντάξει, μια χαρά. Ε, από τι να κάνω το πάτωμα, θα το κάνω από ένα άλλο μπλοκ. Θα σκεφτώ κάτι ωραίο βάσκα. Οκ, okay, μαζί έκοψαν. Δεν <laughs> <laughs> πειράζει. Οπότε τώρα το σκέφτηκα, θα το κάνω από αυτό το πάτωμα. Κάτσε να πετάξω μερικά πράγματα, θα ξεφορτωθώ, έχω μαζέψει, έχω γεμίσει ιδέες. Εδώ, εδώ, ε, γιατί έχω πάλι αυτό. Εντάξει, το ντουβάρι είναι. Δεν είναι κάτι τόσο σπουδαίο. Εδώ. Ωραία. Θα το κάνω από stone slabs, λοιπόν. Το πάτωμα. Οριστικά τέτοιο. Απλά το κάνω λίγο πρόχειρα. Φακ. Ξόδεψα ένα. Εντάξει, δεν μ' άρεσε να ξοδεύω. Δεν πειράζει. Φτιάχτηκε. Το κάνω λίγο πρόχειρα γιατί θέλω να βάλω τι πόρτε κάτω. Μετά θα σκάψω το χώρο. Και λογικά θα έχουν ετοιμαστεί μερικά από τα stone. Οπότε θα μπορώ να κάνω stone breaks και θα καλύψω το χώρο. Ωραία. Για να φαίνεται πιο, πιο οργανωμένο το μέρο, να μην είναι κάπω πεταμένο Χλαπατσούπα τελείω. Το μέρο. Πόσο ψηλό θα χρειαστεί να είναι για το portal. Οκ. Okay. Θα πάρω λίγο dirt να το καλύψω. Για να φαίνεται πιο φυσικό κάπω. Με sand τώρα θα μου πέσουν όλε οι βλακέ κάτω. Οπότε δεν νομίζω να αξίζει. Hey, μην το κάνει αυτά. Οκέι. Hey. Okay. Θα φτιάξω ένα πόρταλο όπω είπα. Πότε θέλω ένα. Δύο, τρία, τέσσερα. Α, θα πρέπει να είναι και εκεί πάνω δηλαδή. Θα πρέπει και αυτό το μπλοκ να γίνει obsidian δηλαδή. Οπότε ε, θα πρέπει να μην φαίνονται fail blocks από πίσω. Θα καλυφθούν. Ε. Δεν είναι θέμα. Ωραία. Αυτό δεν ξέρω γιατί το έκανα. Λογικά πήγα και δεξί αδεξίκληξα αυτό εδώ και μου μπήκε εκεί αυτόματα. Ε, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Αυτό φεύγει. Ωραία. Οπότε θα είναι obsidian το υπόλοιπο. Ε, ναι, πως πώ θα χρειαστώ. 12-10 obsidian θα χρειαστώ, ναι. Τέλεια, τέλειο τέλεια. Τέλειο. Θα είναι πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Και τώρα πάμε στο δωμάτιο. Το οποίο θα πρέπει να είναι 2 6. Άρα θα είναι 6 επί 6. 6 επί 6 θα το κάνω για να. Τι βλέπουν τα μάτια μου, τι πήγα και έκανα, μαν. Δεν ξέρω το φίλο αυτό το κάνω τελευταία πολύ συχνά. Ωχ, νεράτζια. Μην πίσω θα αρχίσουν όπω το άλλο δωμάτιο τα νεράτζια. Θα αρχίσουν τα νεράτζια, όχι. Θα βάλω εδώ ντουβάρι. Εδώ θα μπει το stone Εντάξει. Εντάξει, τέλειωσαν όλα τα προβλήματα. Κάπω έτσι θα πάει. Και απ' την άλλη, φυσικά. Αλλά έχουμε να καθαρίσουμε gravel. Γενικά πιστεύω ότι αυτή η σειρά με τα live streams για να φεύγουν κάποια πράγματα και να γίνεται πιο γρήγορα δουλειά θα προχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω συχνά επεισόδια και να μην έχετε να βλέπετε κάτι καινούριο και να είναι μόνο το ίδιο και να κάνουμε λίγο-λίγο. Δεν θέλω αυτή σε έναν SMP. Θέλω αυτή η σειρά να έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό και έκανα. προσπαθώς κάθε φορά δηλαδή με διάφορου τρόπου και με τα challenges να την κάνω πιο ενδιαφέρουσα. Γενικά θα παρατηρήσετε ότι στο κανάλι μου τελευταία δεν ανεβαίνει τόσο συχνά βίντεο όσο πιο παλιά. Αλλά αυτό γίνεται επειδή δεν θέλω απλά να κάνω record, να πατάω record και να λέω Α, ρε, το βγάλα το recording, τέλειωσα για σήμερα. Θέλω να βγάζω τώρα τελευταία. Ειδικά έχει αρχίσει και φαίνεται πάρα πολύ αυτό, νομίζω. Προσπαθώ τα βίντεο μου να είναι του στυλ quality over quantity. Δηλαδή, προσπαθώ, προσπαθώ να βγάζω σχετικά λίγα αλλά καλά βίντεο. Δεν θέλω να βγάζω πάρα πολλά φάση καθημερινά βίντεο και να μην είναι πάρα πολύ καλά στο edit, ούτε στο περιεχόμενο, ούτε στο commentary, απλά να είναι. Άμα καταλαβαίνετε τι εννοώ, απλά να είναι βίντεο. Δηλαδή έχω βγάλει βίντεο, τέλειωσα. Ξέρω το YouTube ε, ευνοεί αυτό εδώ πέρα, το still δηλαδή να βάζει πάρα πολλά βιντεάκια, αλλά δεν μ' αρέσει εμένα, δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, μα βγάζω βίντεο που δεν μ' αρέσουν εμένα ειδικά. Πιστεύω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο κλειδί για την επιτυχία στο YouTube. Τώρα λοιπόν που έχουμε σχεδόν τελειώσει το δωμάτιο και έχουμε καλύψει το χώρο, μπορώ να σας πω και το νούμερο ένα κλειδί που εννοούσα πριν. Το νούμερο ένα tip για το YouTube. Εγώ αυτό που προτείνω είναι να ακολουθείτε το quality of day Δηλαδή καλό edit, καλό comment, να προσπαθείτε, να, δηλαδή να βάζετε τα δυνατά σας. Να προσπαθείτε κάθε φορά. Και αυτό που θα έλεγα ως Ω τέλο πάντων νούμερο ένα tip είναι να βλέπετε το βίντεο πριν το ανεβάσετε ή να το βλέπετε από το edit κιόλα και να κρίνετε άμα σα αρέσει. Άμα σας αρέσει το βίντεο που έχετε φτιάξει, τότε πιθανότατα 90% θα αρέσει και στου άλλου που θα το δούνε. Επειδή εσεί κρίνετε ω μέσο viewer. Άμα ω μέσο viewer σα αρέσει αυτό που έχετε φτιάξει εσεί, ασχέτω το, το αν είναι δικό σα, Δείτε το σε κάποιο άκυρο βίντεο. Άμα σα αρέσει, τότε θα είναι ένα ωραίο βίντεο, ένα καλό βίντεο που θα αρέσει και σε άλλου. Και άμα συνεχίζετε να ακολουθείτε αυτή τη λογική, τότε τα βίντεο σα θα είναι ωραία και θα παίρνουν σιγά σιγά όλο και περισσότερη προσοχή και θα βλέπετε την ανταπόκριση που επιθυμείτε. Οπότε αυτό θα σας έλεγα, να μην πετάτε απλά edit και render και μετά να ζητάτε support. Το support έρχεται μόνο του. Το support μαζεύεται σιγά σιγά εκτός άμα πάρετε κάποιο shout out. Γιατί όπως είπα στο YouTube παίζει και πολύ ρόλο η κολοφαρδία. Μερικά άτομα δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουν κατευθείαν από τα ψηλά. Μερικά άτομα μπορεί να έχουν την εμπειρία ήδη όμως. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πολλά άτομα αρχίζουν κατευθείαν και κάνουν καλά βίντεο επειδή ξέρουν από edit, ξέρουν από render, δηλαδή δεν έχουν όλη την ίδια εμπειρία στο YouTube, ούτε τις ίδιες ικανότητε. Η εμπειρία και οι ικανότητε αποκτούνται με τον χρόνο. Οπότε μην λέτε πολλές φορές ε, «αυτός ε, κατευθείαν ναι, άρχισε, πήρε πως τα subs και τέτοια». Άμα θέλετε κι εσεί τα subs και εσείς, σάμψκε, το support που έχει εκείνο, καλό θα ήταν να προσπαθήσετε για να το, για να το φτάσετε. Και σιγά σιγά θα δείτε ότι ανεβαίνει το support, ανεβαίνει η ποιότητα των βίντεο σα και πηγαίνουν όλα καλά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένετε να αρχίσετε από ψηλά. Αντιθέτω, κυνηγήστε το με τον χρόνο και τη συνεχή προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να λειτουργούν έτσι, γιατί αποφεύγονται και καυγάδε, αποφεύγονται και ζήλες άμα σκέφτεστε έτσι. Έχει να κάνει με το σωστό mindset όλο αυτό. Και πρέπει να πάω μετά από πάνω να βάλω τα gravel από ό,τι φαίνεται για να μην έχω αυτά τα particles του, νερού. Οπότε θα το κανονίσω λογικά μετά το βίντεο γιατί δεν θέλω να πω να πετάω νερά πάνω. Οπότε τέλειωσε αυτό, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να στραγγλάρουμε. Θα πρέπει να φτιάξω και άλλα πράγματα. Θα πρέπει να κανονίσω κάπου ένα unlimited water source κάπου εδώ γύρω. Κάπου θα πρέπει να κάνω εδώ, αλλά εδώ το nether portal end, τι είναι nether ρε, αυτό. Οπότε θα πρέπει να φτιάξω ένα τέτοιο. Τώρα που είχα βρει λάδε. θα μπορούσα να σπάσω αυτό εδώ. Ναι, αυτό θα κάνω. Θα το σπάσω. Σιγά σιγά θα πρέπει να τον καθαρίζουμε αυτό το χώρο. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτό το διάδρομο. Θα πάρω αυτά εδώ τα. τα Obsidian και με αυτό θα το κάνω. Οπότε θα σα δω όταν τα έχω μαζέψει, okay? Ορίστε τα Obsidian, τα πήραμε. Πάμε να φτιάξουμε το Portal λοιπόν. Ε, δεν ξέρω, μου φαίνεται μικρό ο χώρο αυτό γενικά. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί σαν χώρο, θα μπορούσε να μεγαλώσει. Αλλά το θέμα είναι να φτιάχνω πολλά μικρά τέτοια projects να μαζεύονται και να βγει κάτι ωραίο. Ου, εδώ πέρα φαίνεται κάπω fail, αλλά δεν πειράζει. Ξέρω, ξέρω βασικά ακριβώ τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνω να φαίνεται ωραίο. Μην ανησυχείτε, όλα κανονίζονται και εύκολα μάλιστα σε αυτή την περίπτωση. Οπότε ας μάζεψω και τα υπόλοιπα και από τα δύο furnace. Ε, να τα κάνουμε stone bricks και θα φτιάξω κάτι σκάλες, Δεν ξέρω αν έχω ήδη σκάλε, στεκέ. Μου είχαν ξεμείνει, μου είχαν ξεμείνει. Φακ, δεν πειράζει, έχω περισσότερα τώρα. Και επειδή νομίζω ότι δεν θα μου φτάσουν τα stone bricks, θα έλεγα. Ναι, ξέρω τι θα κάνω. Θα κάνω μια μεγάλη κουφιά, επειδή με τσιγκούνι. Κοίταξε εδώ τσιγκουνιά. <χω> αν είναι δυνατόν. Πώ τσιγκούνι μπορεί να γίνει ένα στεκέ. Ορίστε, θα τα βάλω έτσι. Και θα το καλύψω αυτό εδώ. Δεν χρειάζεται να βάλω ολόκληρο μπλοκ, θα βάλω ένα σλαμπ εδώ. Και στο ταβάνι, ναι, θα αρχίσω να βάζω slabs τώρα. ίσα σαν να καλύπτεται ο χώρος Να δημιουργεί μια ψευδέστηση ότι είναι stone brick, ενώ είναι το μισό. Ωραία. Ωραία, καλύπτουμε και αυτό χώρο από πάνω. Θα είναι ένα τέλειο δωμάτιο για brewing αυτό. Δεν θέλει ένα τέτοιο δωμάτιο να είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Αυτό είναι τέλειο μέγεθο, μια ωραία φάρμα με τέτοια. Θα μπορούσα βασικά να σπάσω αυτό εδώ από δεξιά, αλλά δεν θα φαινόταν συμμετρικό. Θα μπορούσα να βάλω άλλα πράγματα εδώ, γιατί δεν χρειάζεται να έχει μεγάλο Netherward Farm, επειδή βγαίνουνε γρήγορα σχετικά. Οπότε, τι μου μένει από εδώ, είμαι σίγουρο ότι ναι, μένουν αυτά τα block. Οπότε, κοιτάξτε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και μου έχουν μείνει δύο stone bricks. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτά. Αλλά έχουμε φτιάξει το χώρο. Έχει φτιαχτεί τέλεια ο χώρο εδώ. Είμαι ευχαριστημένο με αυτό το χώρο. Θα πρέπει να αφήσει και ένα δεύτερο κρεβάτι. Αλλά πρέπει να μαζέψω το string. Το είχα ξεχάσει και δεν μαζευα το string. Το πετούσα. Για παράδειγμα, έχω πολύ λίγο. Θα πρέπει να φτιάξω το γκουλ μόνο μου. Ε, πετάμε λίγο να οργανώσουμε το χώρο. Δεν ξέρω. Νομίζω γκλώστον ήθελα κάπου. Βασικά ήθελα για το 3-Farm, αλλά βαριέμαι. Τριφarm. Τι λέω 3-Farm? Για το 3- τέτοιο δέντρο σπίτι. <χι> δέντρο σπίτι, το δέντρο. Το δέντρο σπίτι, παιδιά. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό εδώ. Τι άλλο τετοιο δεντρο σπιτι δεντρο σπίτο. το εδώ. Θα οργανώσω το chest και θα κλείσουμε εδώ το επεισόδιο. Ήταν, πιστεύω, λίγο ωραίο αυτό. Να χτίσουμε και να σα τα δείξω λίγο τι είχα κάνει. Δεν ήθελα να προχωρήσω περισσότερο χωρί να σα δείξω τι πρόοδο είχε γίνει. Γενικά θα προσπαθήσω πιο πολύ κάμερα να είναι. Αλλά θα κάνω και live streams, να το ξέρετε. Θα κάνω πολύ καλά live streams τώρα σε αυτόν τον κόσμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε live stream και μιλούσαμε και λέγαμε τι βλακέ μα. Και φυσικά και mini games και όλα αυτά τα καλά πράγματα θα γίνονται. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Επαναλαμβάνω το comment έχει σημειωθεί εδώ, κάνε ένα σταύλο. Θα έχουμε ένα αρχείο τώρα, όχι μόνο το ντουβάρι με τα comments. Και ευχαριστώ βέβαια για τις ιδέες, ευχαριστώ που χτίσατε και μου δώσατε τόσο πολύ έμπνευση για να φτιάξω αυτό εδώ. Και φυσικά θα συνεχίσει να δουλεύει αυτό το πράγμα, θα συνεχίσει να βεύτε δουλειά εδώ. Πάνω κατά αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι, αφήστε ένα like αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe αν είστε καινούργοι και θα τα πούμε αργότερα. Γεια σας!